Επία στο ράδιο σήμερα το πρωί και κάνα μου λίγο ένα tag μπορώ να πω. Αλλά έχω μόνο τον ήχο. Δεν έχουμε το visual λόγω του ότι ήταν ράδιο. Καλά να περάσετε. Λοιπόν, ευρωεκλογές τον Ιούνιο, 9 Ιουνίου. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Φιδίας Παναγιώτου είναι τώρα στην ελευθερική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιώτου. Φιδία Παναγιώτου, καλημέρα. Καλημέρα, είστε καλά. Καλά, εσείς. Σας μιλώ από το κρεβάτι μου, μόλις ξύπνησα. Μα εγώ ξέρω ότι πας έφεδρος. Ή όχι. Ναι, ξύπνησα τώρα και πάω έφεδρος. Ναι. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ για την υποψηφιότητα. Ποιος είσαι, Φιδία? Ποιος είμαι? Είμαι ένας 24χρονος νεαρός που ενδιαφέρεται για την πατρίδα του και επειδή δεν είμαι χαρούμενος με το που βλέπω στην πολιτική της Κύπρου, είπα να γίνω εγώ η αλλαγή που θέλω και βάλω υποψηφιότητα τώρα ευρωβουλευτής. Ναι. Αλλά γενικά είχα ένα μεγάλο κοινό δάμε στην Κύπρο που ξεκίνησα την προεκλογική μου και σαν να εδίχασα λίγο, αγαπούσε με πάρα πολλοί κόσμος και σαν να εδίχασα λίγο τώρα που ασχολούμαι με τα πολιτικά επειδή λαλώ λίγο εναντίον των κομμάτων. Έχασες εννοείς, έχασες κόσμο από το fan club σου ή αποκτήσεις περισσότερο? Όχι, έχασα, ναι. Απλά έδειχασα λίγο τον κόσμο. Τα άτομα, ναι, από τα κόμματα, επειδή ο μισός πληθυσμός της Κύπρου είναι κομματικός πληθυσμός, σαν να είμαι πολύ συμπαθή πλέον, μέσα σου πω μισή με ταυτόχρονα. Ναι. Θέλεις να γίνεις η αλλαγή που θέλεις για τον τόπο, πρέπει να σου περνά όμως, Φιδία Παναγιώτου, σου περνά? Πώς κρίνεις ότι σου περνά? Εγώ θέλω να. Θα βάλουμε κάτω τα κριτήρια για να γίνει κάποιος, ας πούμε, πολιτικός, για να γίνει κάποιος ευρωβουλευτής. Δεν χρειάζονται κάποια προσόντα, τα έχεις? Χρειάζονται κάποια προσόντα, αλλά πιστεύω όχι τα προσόντα που μάθαμε ενώ τώρα ότι χρειάζονται. Απλά να φορείς τα καλά τα ρούχα και να λαλείς ότι να κάνω τούτον, τούτον, τούτον. Νομίζω ότι διαφορετικά. Απλά είναι αλήθεια ότι χάλασες την πιάτσα και την εικόνα των πολιτικών. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε όμως λίγο τα προσόντα που χρειάζονται. Χρειάζεται, πιστεύω, πάρα πολύ κοινωνικότητα από επία στο Ευρωκοινοβουλίο. Και είδα ότι μέσα στα πηγαδάκια, εκτός του Ευρωκοινοβουλίου που γίνεται η δουλειά, μέσω του να κάνεις φιλίες με τους ευρωβουλευτές, σε να ψηφίζουν τα δικά σου πράγματα, ταυτόχρονα πρέπει να έχεις ηγετικά skills για να φέρεις μια ομάδα που είναι να σε βοηθά. Και εγώ ήδη έχω 10 άτομα που διοικώ στην ομάδα μου στο YouTube και τα λοιπά. Και νομίζω ότι είμαι αρκετά κοινωνικός. Ταυτόχρονα έχω και κάποια πράγματα που θέλω να κάνω στο Ευρωκοινοβούλιο, που ξεκινούμε από την παιδεία. Η παιδεία, νομίζω, θα είμαι στην Κύπρο, ειδικά είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα θεωρούσει. Και γενικά, αντί να ενθουσιάζει τους νέους να μαθαίνουν στα σχολεία, σταματήσαν να αγαπούν τη μάθηση. Γιατί, ποια είναι τα προβλήματα της παιδείας? Ποια είναι τα προβλήματα της κυπριακής παιδείας? Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι όλο το σύστημα λάθος. Ναι. Όλο το σύστημα, δηλαδή, είναι οδημένο λάθος. Πριν 200 χρόνια γίνεται το σύστημα για να παίρνει άτομα στα εργοστάσια. Και ακόμα είναι το ίδιο σύστημα με τον ίδιο τρόπο. Το μόνο που άλλαξε που κυμολύαν πήγαμε στους μαρκαδόρους. Τώρα ο κόσμος είναι ένας διαφορετικός κόσμος έξω. Αντί το σύστημα να προετοιμάζει τους μαθητές να βγουν στον κόσμο, προετοιμάζει τους για έναν κόσμο ψεύτικο που δεν υπάρχει. Μα μήπως είσαι υπερβολικός, μήπως έχεις λαθασμένη εικόνα, γιατί οι Κύπροι διαπρέπουν σε όλο το εξωτερικό. Εσύ είσαι ένα παράδειγμα ότι κατάφερες τα 24 σου χρόνια να είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Θα πάμε μετά σε αυτό. Και επίσης εξελίσσεται και οι υπολογιστές έχουν μπει μέσα στην παιδεία μας και η ύλη έχει αναπροσαρμοστεί και γενικά υπάρχει μια μεταρρυθμίση σε εξέλιξη. Διαφωνώ και πιστεύω ότι τούτα που πετυχαίνουμε ως Κύπροι είναι λόγω του συστήματος, είναι λόγω άλλων πραγμάτων. Θεωρώ ότι το σύστημα γενικά βοηθά κανένας. Όλοι σκευάζουμε στις εξετάσεις, πάμε γράφουμε στις εξετάσεις και ξεχάνουμε τα μετά. Και το είναι αποδεδειγμένο. Δηλαδή, θυμάστε εσείς τους τρεις νόμους του Νεύτωνα, έκαμε εδώ στο σχολείο. Θέλετε να μου πείτε? Όχι, δεν τους θυμάμαι, αλλά εύκολα μόλις τους διαβάσω θα τους θυμηθώ. Εκάμαμε τους πάρα πολλές φορές, ναι, εξετάσεις και τα λοιπά. Σε κανένα δεν θυμάται τίποτε από το σχολείο. Ναι, αλλά το θέμα, ο στόχος του σχολείου δεν είναι να θυμάσαι τους τρεις νόμους του Ρεύτωνα ή ξέρω εγώ. Το θέμα είναι να αγαπήσεις τη μάθηση, αλλά τα μωρά
ναι. Τα μωρά φεύγουν από το σχολείο και μισούν την μάθηση. Εγώ είμαι ένας κουτσίνους, δηλαδή τώρα κατάλαβα τη σημασία της μάθησης και το πόσο ωραίο πράγμα είναι. Αλλά που είμαι στο σχολείο, μου αρέσει ούτε η ιστορία, ούτε η φυσική, ούτε η χημεία, ενώ τώρα έβρα τόσο ωραία. Πώς και άλλαξες άποψη και αγάπησες τώρα τη μάθηση. Ήμουν τυχερός που είχα φέραν τις συγκυρίες το να δω κάποια βίντεο online, να ενδιαφερθώ μόνος μου και να απομυθοποιήσω τούτον το κακή εικόνα που είχα για τη μάθηση και να φέρω μια πολλά ωραία εικόνα για τη μάθηση και να ερωτευτώ τη μάθηση. Αλλά είναι τυχεροί όλοι οι άνθρωποι και πολλοί όπως μισήσαν τη μάθηση στο σχολείο μισούν τη μάθηση ενώ στα 30-40 δεν ξαναβρίσκουν την αγάπη για τη μάθηση. Νομίζω ένα μεγάλο πρόβλημα που ξεχάσαμε ότι υπάρχει επειδή συνηθίσαμε. Και η συνήθεια δεν το κάνει να είναι σωστό το μεγάλο πρόβλημα. Απλά δεν το θεωρούμε. Τέλος πάντων, εγώ Φιδία, ωραία. Έχεις θέσεις για την παιδεία. Για το κυπριακό, για την οικονομία, για το μεταναστευτικό, για την υγεία. Έχεις θέσεις. Συμφωνώ, πρέπει να έχεις θέσεις για το πράγμα και πρέπει να αντιμετωπίσεις τα θέματα σοβαρά επειδή είναι να την προσωπεύσεις στην Κύπρο για τα θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά πιστεύω ότι κουραστήκαμε με όλοι που σας λαλούν τις θέσεις τους οι πολιτικοί τόσα χρόνια. Είδαμε τα χαΐσκα μας και για το Κυπριακό έτσι 50 χρόνια που όλοι ξέρουν τις θέσεις και για όλα τα θέματα. Νομίζω πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε λίγο πιο την πραγματικότητα, να πούμε ότι έχουμε 2-3 πράγματα που θέλω να κάνω ως που να πάω ευρωβουλευτής, αν καταφέρω να εκλεγώ, και να αλλάξω και τα πράγματα. Ούτε οι υποσχέσεις, ούτε όλα τα πράγματα που η άποψη μου για τούτο, η άποψη μου για τούτο, η άποψη μου για τούτο. Νομίζω λίγο παρατραβήσαμε το πολιτική. Καλά, ποια είναι τα 2-3 πράγματα που θα ήθελες να κάνεις στο Ευρωκοινοβούλιο για να εκλεγείς? Το ένα είναι η παιδεία, το είπες, αλλά εδώ οι ακροατές λένε ότι η παιδεία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς την νομοθεσία κλπ. Δεν είναι θέμα του Ευρωκοινοβουλίου η παιδεία. Όχι, όχι. Έχει κάποια πράγματα που λέει που περνούμε το Ευρωκοινοβούλιο και ήδη έχουμε έναν επίτροπο παιδεία Ευρώπη που αλλάξουν πράγματα και όσο μπορώ θα προσπαθήσω να αλλάξω την παιδεία μέσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέλος πάντων έχει και άλλα πράγματα που θέλω να κάνω. Τα οποία είναι? Τα οποία είναι κάποια πράγματα που δεν έχουν δυστυχώς οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές εδώ στην Κύπρο. Καταλάβω λόγω της ηλικίας μου και λόγω της ασχολίας μου με το YouTube και την τεχνολογία. Καταλάβω πάρα πολλά πράγματα για την τεχνολογία και για την επιχειρηματικότητα, αλλά το πιο σημαντικό για το artificial intelligence. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εδώ στην Κύπρο ότι είναι το artificial intelligence, αλλά πιστεύω ότι να επηρεάσει πάρα πολλά τη ζωή μου, ζωή μας όλους στα επόμενα 5 χρόνια. Ήδη επηρεάζει δηλαδή το πώς σου προωθά βίντεο, το αλγόριθμο του TikTok, του YouTube κτλ. Οι διαφημίσεις που μιλάς, λαλείς για ψάρι και μετά αρθωρείς διαφημίσεις του ψαρκού στο τηλέφωνο σου κτλ. Τούτα τα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν και πρέπει να μπουν οι σωστοί νόμοι για τα πράγματα, επειδή δαμε στην Ευρώπη νομίζω εμπαίνουν πολλά οθητικοί νόμοι για τις εταιρείες. Ας πούμε, ήμουν στην Αμερική για 4 χρόνια και δαμε σκέντουν όλες οι εταιρείες, η Google, η Facebook, όλες οι Tesla, όλες οι μεγάλες εταιρείες σκέντουν από την Αμερική και δεν έχουμε κάτι στην Ευρώπη που ευκήγεται σε πολλές multi-billion dollar companies επειδή είναι σωστά το σύστημα. So, τούτες οι εταιρείες του AI και τα λοιπά που θα είναι το μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να μπουν σε σωστές νομοθεσίες. Αλλά εντάξει, λίγο παράξενα που τα ακούω. Ναι, Φιδιά, αυτό μου στέλνω, επειδή έχω κομπιούτερ μπροστά μου και έρχονται συνέχεια ερωτήματα, ένα από τα ερωτήματα είναι ότι, καλά, ωραία αυτά που λέει ο Φιδιάς, αλλά εμείς εδώ στην Κύπρο θέλουμε να αυξηθούν οι απολαβές μας οι νέοι. Θέλουμε να μπορούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι και να βγαίνουμε, να μην ζούμε στο πατρικό μας. Για αυτά τα προβλήματα έχεις λύσεις? Να λυπήσω τους νέους και να τους πω δεν είμαι ένας από όλους τους πολιτικούς που να υποσχεθώ λύσεις για όλα. Απολογούμε ούτε από τους προηγούμενους πρόεδρους που κατάσχουν λύσεις. Εγώ είμαι πραγματιστής, θεωρώ ότι η θέση του Ευρωβουλευτή είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας που μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο με άλλο 705 άτομα
limited τα πράγματα που μπορεί να κάνει, αλλά δεν πάβει να έχει μια θέση και όσα μπορώ να κάνω ανηφικό, να τα κάνω. Εν τω που σας είπα και πριν, κουραστήκαμε νομίζω που είναι τις υποσχέσεις και θέλουμε κάτι διαφορετικό, θέλουμε την νεολαία να ασχοληθεί και πολύ. Είμαι λίγο, να σας πω, όχι λυπημένος, αλλά όλη μέρα φωνάζουμε, θέλουμε τους νέους, θέλουμε τους νέους, θέλουμε τους νέους να μπουν στη δημοκρατία, αλλά δεν το δείχνουμε εμπράχτα. Ναι. Εδώ μου λέει κάποιος, είσαι μικρός ακόμα, πρέπει να μεγαλώσεις ακόμα λίγο και μετά να ασχοληθείς με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω η ηλικία είναι ένα απλά υποκειμενικό πράγμα. Ο κολλητός μου είναι ένας 55χρονος, νομίζω η ηλικία είναι απλά μια ταπέλα και όχι άτομα που είναι 24χρονος στην ηλικία μου και διοικούσει δισεκατομμυρίων εταιρείες. Εμπιστεύω εγώ το πράγμα που λέω. Με σου πω ότι έτσι πλεονέκτημα λόγω ότι έχω παραπάνω ενέργεια, καταλαβαίνω τον κόσμο που ζούμε τώρα, όπως είναι η τεχνολογία κτλ. Και νομίζω ότι ένας από τους 6 ευρωβουλευτές που είναι να βγει αν είναι ένας νέος 24 χρονών, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό, τουλάχιστον ένας από τους 6. Ναι. Και ακόμα ένα πράγμα που θεωρώ ότι έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτό το πράγμα, σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, είναι ότι έχω τα social media. Δηλαδή τώρα έχω παραπάνω followers από όσα έχει το Ευρωκοινοβούλιο, όλους τις followers μαζί. Έχω 5 εκατομμύρια followers και το Ευρωκοινοβούλιο έχει 3 εκατομμύρια. Ναι, αλλά στις εκλογές. Φιδεία, στις εκλογές. Ένα λεπτό, να τελειώσω. Εν το λαλό τούτο για να αποδώ, απλά ξέρω να χρησιμοποιώ τα social media και να βγάλω ένα μήνυμα προς τα έξω. Ναι. Και το που να πάω στο Ευρωκοινοβούλιο, και έτσι με λόγω των social media μου, να μπορώ να χρησιμοποιώ τις πλατφόρμες μου για να καταδικάζω πράγματα, για να αναγκάζω τον κόσμο να ψηφίζει πράγματα και ταυτόχρονα να βγάλω και στη φόρα το τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Επειδή 20 χρόνια δεν καταλάβαμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς κονδύλια κτλ. Να φτιάξω να τα φωνάζω και ένα άλλο με ένα βίντεο να κάνω. Ας πούμε, μια δεκατοσυγκιά διούσα με την Κύπρο, θεωρείτε ότι γενικά πάρα πολύ κόσμο. Το θέμα είναι τα social media θα ψηφίσουν στις εκλογές, θα σε ψηφίσουν οι followers σου στις εκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πολλοί λένε ότι ο Φιδίας, άμα το ψηφίσει το 5% το followers του ενταυκεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Με πολύ λαλούσι ότι οι followers σου θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή που είναι οι εκλογές, είναι απασταλάστα. Είναι το μεγάλο στοίχημα που... Γιατί δεν εντάχθηκες σε ένα κόμμα να έχει σίγουρη την εκλογή, πιο σίγουρη τουλάχιστον, περισσότερες πιθανότητες και έμεινες ανεξάρτητος, που είναι πολύ δύσκολο στην Κύπρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι μόνος μου ανεξαρτητός εναντίον ολόκληρα κόμματα που βάλουν 6 υποψήφιους και έχουν ολόκληρο κόμμα που πίσω και πάρα πολλά λεφτά. Αλλά αποφάσισα ότι για μένα η αξιοπρέπεια μου και είναι το μόνο πράγμα που έχω και το να έμπαινα μέσα στο σύστημα είναι να χάλαν, πιστεύω, και την εικόνα μου και εμένα προσωπικά, επειδή είναι να συμβιβάζουμε. Μα και στο Ευρωκοινοβούλιο, αν πας, θα πρέπει να ενταχθείς σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Σε ποια ομάδα θα ενταχθείς? Είσαι ανεξάρτητος στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει μια μεγάλη ομάδα. Τώρα νομίζω είναι πάνω από 20-30 άτομα που είναι ανεξάρτητοι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος σε ποια ομάδα θα ενταχθώ. Μπορεί να ενταχθώ στους πράσινους, μπορεί να ενταχθώ στους ανεξάρτητους. Άρα δεν πρέπει να ενταχθείς σε μια ομάδα. Ναι. Πόσες χιλιάδες ψήφους χρειάζεσαι για να εκλεγείς? Χρειάζομαι 25.000 ψήφους, αλλά θα είναι το πιο μεγάλο πράγμα που έγινε παγκόσμια στην πολιτική, νομίζω, να φκώ. Επειδή ένας νέος, ανεξάρτητος, μόνος του εναντίον όλων, που απλά έχει πίσω του τα social media και τον κόσμο και όχι κάποιον κόμμα, πολλά παράξενο να εκλεγεί το 2024, αλλά θα είναι παγκόσμιο φαινόμενο αν καταφέρουμε και εκλέξουμε. Και τα μέσα στην Κύπρο θα ξέρουν τα κόμματα, αν χάσουν μια έδρα που είναι 24 χρόνια, θα ξέρουν πού θα βοηθούν. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι ο καλύτερος για να εκλεγώ, αλλά ταυτόχρονα δουν, επειδή δεν είμαι χαρούμενος με τα πράγματα που θεωρώ, ας δουν να πιάσουν ένα μεγάλο ποσοστό, να λένε ένα μήνυμα προς τα κόμματα ότι κανεί βαρεθήκαμε σας. Πάντως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Για παράδειγμα, ένας ακροατής λέει: μα δεν είναι influencer που θέλουμε. Θέλουμε πολιτικούς για να μας λύνουν τα προβλήματα. Είδαμε και τους πολιτικούς τόσα χρόνια που μας λύνουν τα προβλήματα. Θέλουμε κάτι καινούριο.
κάνουμε κάτι καινούριο, θα χρησιμοποιήσω τους δρόμους που περάσαν τόσα χρόνια οι πολιτικοί, να προσπαθήσω να εφεύρω καινούριους δρόμους, να περπατήσω καινούργια μονοπάτια και να δούμε. Θέλουμε ευκαιρίες, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα. Άλλος ακροατής λέει, έχεις εκατομμύρια followers, έκανες καμιά προβολή για την Κύπρο μέχρι σήμερα ή μόνο αστεία και φάρσες? Έκανα αρκετές προβολές για την Κύπρο μέχρι σήμερα, πάρα πολλές. Να σου πω έπια που μίλησα για την Κύπρο, 50 εκατομμύρια views και περισσότερα. Ερώτηση προς Φιδία όσον αφορά την παραβατική ή αδιάφορη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπιση τους από το εκπαιδευτικό σύστημα? Έχεις θέση γι' αυτό? Είναι να πάνε από βολή και να μείνουν σπίτι. Είναι η μέθοδος, είναι carrot and stick, είναι ένα... διά ποινή. Το να δώσεις μια ποινή σε έναν άλλον, δεν του μαθαίνεις που τα αλήθεια ότι πρέπει να κάνει το σωστό, απλά μαθαίνεις ότι πρέπει να κάνει το σωστό, όχι επειδή είναι σωστό, απλά για να μην φάει την ποινή. Ναι. Και τούτο γενικά θεωρώ ότι τούτο είναι πολλά σωστό, επειδή τον άλλον πρέπει να το μάθεις να κάνει το σωστό επειδή είναι το σωστό, όχι επειδή είναι να φάει τιμωρία. Ναι. Και γενικά πρέπει να έχει ένα βαθμό που πρέπει να βάλει τον άλλον άμα κάνει προβλήματα, να μην κάνει προβλήματα στους άλλους, αλλά μπορεί να το κάνεις με διάφορους τρόπους, δεν είναι μόνο η αποβολή. Ναι. Άλλη ερώτηση, εάν θα έπρεπε να διαλέξεις ένα κόμμα στην Κύπρο, ποιο θα διάλεγες? Διάλεξα τους οικολόγους στην αρχή. Γιατί τους οικολόγους? Πιστεύω είναι ένα από τα πιο αδιάφθορα κόμματα εδώ μέσα στην Κύπρο. Αλλά έβαλα το σε πόλ στους ακόλουθους φίλους μου και ψήφισε 10.000 άτομα και οι 7.000 ψήφισαν να πάω ανεξάρτητος, να μην πάω με τους οικολόγους. So, έτσι και εγώ να τους ακούσω. Και κάπως έτσι όπως έβαλα διάφορα δημοψηφίσματα εδώ μέσα στην Κύπρο για να μου πει ο κόσμος τη γνώμη του, να συνεχίσω να κάνω τα ίδια πράγματα και άμα αυκώ ευρωβουλευτής, να ρωτώ τον κόσμο παιδιά, εντούν το θέμα εδώ μέσα στην Ευρώπη, εσείς τι νομίζετε? Δεν ξέρω ότι να ακολουθώ 100% πάντα την άποψη του κόσμου, αλλά να πιάνουμε τον παλμό του κόσμου για να χρησιμοποιούμε τα προβλήματα και να ψηφίσουμε πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτάει κόσμος πολλής για τη διαφθορά στον τόπο μας, αν είναι μεγαλύτερη από άλλες χώρες, και τι σκέφτεσαι σε σχέση με τη διαφθορά στον τόπο μας? Ας πω ότι αλήθεια, εγώ δεν τα πολύ ξέρα τα πράγματα με διαφθορά, αλλά έχει 3-4 μήνες που ήρθα να είμαι στην Κύπρο και ασχολούμαι με τα πράγματα. Είμαι σοκαρισμένος, να σας πω ότι αλήθεια, που είναι διαφθορά. Είμαι απογοητευμένος και πιστεύω το σύστημα που οθεί τη διαφθορά, δηλαδή τα κόμματα, πολλά πράγματα που ήρθα. Μα μπορούμε να καταργήσουμε τα κόμματα, Φίδια? Χωρίς κόμματα θα έχουμε δημοκρατία? Δεν είπα να καταγγείλουμε τελείως τα κόμματα, αλλά πάντως τα κόμματα το μόνο που καταφέραν τώρα είναι να διχάζουν τον κόσμο, να τσακώνονται. Θεωρώ ότι είναι λογικό όλη μέρα το ένα κόμμα να ξετοιμάζει το άλλο κόμμα, το ΔΣΥ, το ΑΚΕΛ, και να διχάζει τον κόσμο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα πιο όμορφο πολιτισμένο πράγμα που να μετεστέλει κτλ. Αλλά τύχει πολύ βελτίωση. Και ένα πράγμα που είπα πάρα πολύ διαφορά μέσω των κομμάτων. Δηλαδή, τούτες οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι να εκλέξουν 3.200 άτομα και τούτον γίνανε και δημοσκοπήσεις και κανένιου ένα αρέσκει το πράγμα που είναι να έχει τόσους πολλούς υποψήφιους του κόσμου εννοώ. Αλλά τούτος είναι ένας μηχανισμός, επειδή τα κόμματα πιάνουν ένα ποσοστό των ανθρώπων που εκλέγονται μέσω του κόμματος 30-40%, και ένα μηχανισμό για να πιάνουν πίσω τα λεφτά, δεν τους κάνουν τα εκατομμύρια που πιάνουν funding, θέλουν να πιάνουν παραπάνω τώρα μέσω του κόσμου. Αλλά βρίσκουν ψήνει παπά, ψήνει τατά, ψήνει ψηφίζουν, ψήνει γάμπο, και εμείς δάμε απλώς ο κοσμάκης καταστρέφεται και ψήνει πλουτίζουν. Ωραία. Πρώτη τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι θα πάει και έφεδρος, να μην σε καθυστερήσουμε. Για το Κυπριακό, σε νοιάζει το Κυπριακό? Έχεις θέσεις, υποστηρίζεις κάποια λύση του Κυπριακού? Πρέπει να συμβιβαστούμε? Θέλουν να ακούσει ο κόσμος, ρωτάει τη θέση του Φιδία για το Κυπριακό. Να σας πω την αλήθεια, ο θείος μου, ένα γνωμένος, και ο παπάς μου που ήταν μικρός, επειδή ήταν αγνωμένος ο θείος μου, είδε τη μάμμα του να κάνει απόπειρα αυτοκτονία, να κόφει τις φλέβες της, και φώναζε της μάμμα, που ήταν 7 χρονών, εμάς σκέφτεσαι εμάς. Και μεγάλωσα σε μια οικογένεια που χάσαμε το θείο μας, λείπει μας ο θείος μας.
κοντά στην καρδιά μου το Κυπριακό και θέλουμε εδώ και τώρα λύση και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, αλλά νομίζω μέσω που δουν τα πράγματα που κάνουμε δεν είδαμε πρόκοπη, αλλά θέλουμε ελπίδα. Νομίζω να προχωράς με ελπίδα είναι το πιο σημαντικό, επειδή άμα δεν έχεις ελπίδα... Εγνώρισες Τουρκοκύπριους, Φιδία, γνώρισες Τουρκοκύπριους, γνώρισες Τούρκους, έχεις φίλους Τουρκοκύπριους, Τούρκους... Αγαπώ όλον τον κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Δεν κάνω διακρίσεις Τουρκοκύπριους, Τούρκους ή Ιράν, Αμερικάνους. Ναι. Αγαπώ όλον τον κόσμο και θέλω το καλό του κόσμου. Ωραία. Τελευταία ερώτηση για την εφεδρεία. Ρωτάει εδώ ένας ακροατής τι είδους άνθρωποι πάνε εκεί. Μήπως φτωχοί και άνεργοι, ενώ οι μεγαλόσχημοι παίρνουν απαλλαγή. Πρέπει ή πονούν τη μέση τους κλπ. Είναι ωραία να λέμε για εφεδρεία, αλλά ποιοι πάνε στο τέλος εφεδρεί. Να σας πω, τούτο είναι η μόνη εφεδρεία που, όχι μόνη, να μην τα έχεις άλλα άτομα που κάνουν στρατό σωστά εφεδρεία, αλλά επειδή εγώ είμαι στα ΟΗΚ, που είναι οι ειδικές δυνάμεις στην Κύπρο, και πάμε να πάω σήμερα εφεδρό και να κάνουμε μια 36-ωρη άσκηση και πολλά σοβαρά που το παίρνουμε, επειδή θέλουμε που τα αλήθεια να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Και εμάς που επιλέξαμε να πάμε στο πιο δύσκολο σώμα της Κύπρου, θέλουμε να κάνουμε ασκήσεις για να βελτιωνούμαστε και, εμείς να θυμούμαστε πώς πολεμούμε, πώς κάνουμε μια άσκηση, πώς παίζουμε με τα όπλα κτλ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, Φιδία Παναγιώτου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Αγαπώ.